Και ο κύριος Μάριος Γεωργιάδης, ο οποίος είναι αντιπρόεδρος της Βουλής, βουλευτής ενός σας κεντρών και θα είστε υποψήφιος. Αλφα Αθήνας. Στην Αλφα Αθήνας. Είμαι Αλφα Αθήνας και θα εξακολουθήσω να είμαι υποψήφιος. Και ο κύριος Καρανικόλας στην Αλφα Αθήνας. Αλλά το γεγονός ότι συγκυβερνήσαμε τη Νέα Δημοκρατία ήταν μια εθνική επιταγή, γιατί ήταν η κατάσταση της χρεοκοπίας της χώρας. Μακάρι και ο ΣΥΡΙΖΑ τότε να έχει συνδράμει στην εθνική προσπάθεια. Θα είχαμε γλιτώσει πολλά δεινά, κύριε Χατζή. Να απάντησε το ερώτημα για το ποιο χρεοκόπησε τη χώρα. Ποιο χρεοκόπησε τη χώρα, τα νούμερα μιλάνε από μόνοι του. Εδώ δεν είναι εκπομπή καυγά, είναι εκπομπή που θα ρωτάμε εμεί και θα απαντάτε. Εντάξει κύριε Χατζή, ό,τι σα ρωτάω θα απαντάτε. Εσεί συντονίζετε. Δεν συντονίζω, δουλειά κάνουμε. Όχι, να κλείσω τη σκέψη μου. Θέλω να ρωτήσω τον κύριο Γεωργιάδη, αν μου επιτρέψει κύριε συνάδελφο. Ο κύριο Γεωργιάδη μου και ιδιαίτερα συμπαθή. Αυτό το κόμμα στο οποίο ανήκε, το όχι, σαν άνθρωπο δεν μιλάμε πολιτικά. Λοιπόν, όλη την ώρα. Ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Γεωργιάδη το εξή. Αυτό το κόμμα στο οποίο ανήκε, το κόμμα Ενώσεως Κεντρών, το οποίο είναι ένα προσωποπαγές κόμμα επί της ουσίας και πέραν του κυρίου Λεβέντη, εσείς εμφανίζεστε, τι προσέφερε, μπορείτε να μου πείτε τρία πράγματα που προσφέρατε στην Ελληνική Βουλή σαν κόμμα για να βγει η Ελλάδα και ο κόσμο, ο απλό μέσο πολίτη από την κρίση. Τρία θέματα που προσφέρατε. Τι προσφέρατε στην ουσία, στην πράξη. Στην ουσία, στην πράξη, είμαστε η εγγύηση ώστε να μην υπάρχει κανένας που να θέλει να μην λογοδοτεί και να είναι μια αυτοδύναμη κυβέρνηση όπως ονειρεύεται αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία ή ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί έχουμε το δίπολο. Μάλιστα. Ένας κεντρών είναι πάντα η φωνή της λογικής, είναι υπέρ το Πασόκ, του κέντρου. Το οποίο ήταν μεγάλο κόμμα και εξακολουθεί δίπολο, να είναι μεγάλο κόμμα, μην το υποτιμάτε. Εξακολουθεί να είναι, δεν είπε κανείς, αλλά αυτό που έχουμε δει είναι ότι αυτά τα κόμματα και το δίπολο μας έχουν φέρει στην καταστροφή. Και εμείς ζητάμε ενίσχυση. Όταν λέτε στην πείτε καταστροφή, μου, στην Ελλάδα αυτά τα 50 χρόνια μετά τη μεταπόληση δεν έγινε τίποτα. Έχετε βγει δηλαδή, έξω, βλέπουμε, περπατάτε. Βλέπουμε να σας δείξω μόνο μια ελληνική ταινία της εποχής δεκαετίας του 60 και του 70 που ήταν η χώρα. Μόνο τα γιατί καλά το λέτε αυτό. Που έχει γίνει τα κακά και αυτή τη στιγμή. Εγώ, να λέω, βρούμε ότι λέει, και τα καλά. Εγώ λέω ότι λέει η κοινωνία. Η κοινωνία όταν βγείτε έξω, κύριε Χατζή. Εσείς το λέτε. Η κοινωνία, δεν την εκφράζετε. Η κοινωνία όταν βγεις έξω, ο κόσμος όταν βγει έξω και ρωτήσει, βλέπει ακόμη και είχαμε και τις προάλλες. Στη Ζάκηδα, να δεν κάνω, σε ένα νησί που κάθισε κάτω κάποιο και έλεγε διορίστε με. Ναι, εντάξει, καλά. Και έκλαιγε ο άνθρωπο γιατί έλεγε ότι με του φόρου δεν μπορώ να ζήσω. Εγώ άλλο σα είπα. Και μίλαγε για να μπει. Απαντήστε με σε αυτό που σα λέω. Αυτά τα 50 χρόνια δεν έγινε τίποτα. Σίγουρα οι δρόμοι που έχουμε είναι οι ίδιοι. Τα καλά που έχουν τα γίνει. Τα σπίτια, οι σαυλέ που μπαίνουν κόσμο είναι τα ίδια. Δεν θα πούμε όμω και τα κακά. Δεν θα λέτε καταστροφολογία συνέχεια. Δεν είναι καταστροφολογία. Δηλαδή δεν χρεοκόπησαν. Αυτέ οι κυβερνήσει δεν έχουν χρεοκοπήσει. Γιατί λέμε εμεί να έρθουμε να συγκυβερνήσουμε όλοι μαζί, να κάτσουμε στο τραπέζι σας του διαλόγου. Σας φώναξε ο Τσίπρας και δεν πήγατε. Δεν μας φώναξε ο κύριος Τσίπρας. Τι είδες, ο κύριος Λεβέντης το είπε. Ο κύριος Τσίπρας μας φώναξε για δεκανίκη. Εμείς είπαμε ότι για να μπορέσουμε να πάμε. Σου λέει έλα, όπως έφερε και τον Καμένο. Να συγκυβερνήσετε χωρίς δεκανίκη δεν γίνεται. Και είπαμε να έρθει και η Νέα Δημοκρατία στο τραπέζι. Θα συγκυβερνήσετε και θα είστε δεκανίκη, θα παίξω και να μπορέσουμε. Γιατί όπως προστατεύσατε τον κύριο Καρανικόλα, προστατεύσατε και εμένα. Μικρό κόμμα είστε. Μα για να μπορέσουμε να γίνουμε μεγάλο, πρέπει να μας εμπιστευτεί ο ελληνικός λαός. Όσο είσαστε μικροί, όμως θα πηγαίνετε. Κουτσα, κουτσα, και όσο είμαστε, θα και όσο είμαστε μικροί, όπως λέτε εσείς, κύριε Χατζή, δεν μπορούμε να επιβάλλουμε αυτά που θέλουμε, γιατί δεν μας ακούνε. Μάλιστα. Όταν μιλάμε και λέμε να κάνουμε μια σύσκεψη πολιτικών αρχηγών. Και δεν έχει εάν θέλει ο κύριος Τσίπρας και είστε και αντιπρόεδρος της Βουλής. Ναι. Είναι δυνατόν η σύσκεψη πολιτικών αρχηγών να έχει θεσμικό πλαίσιο. Δεν έχει θεσμικό πλαίσιο. Μην το λέμε στον κόσμο. Και κοροϊδεύουμε τον κόσμο. Μπορούμε να. Ναι, μπορεί τι να απάντηση θα πάρει. Ωραία, πήγαν οι πολιτικοί αρχηγοί, κουβεντιάσαν και. Εσείς θεωρείτε δηλαδή να μην μιλάνε οι πολιτικοί αρχηγοί μετά. Να μιλάνε στη Βουλή, να ακούω εγώ τι λένε. Τι να μιλάνε μόνο στη Βουλή. Σύσκεψη πολιτικών αρχηγών για ένα μείζον θέμα όπως είναι το Σκοπιανό να μην μιλάνε. Όχι, εκεί πρέπει να γίνει δημοψήφισμα στη σύσκεψη πολιτικών αρχηγών. Εμείς το είπαμε για το δημοψήφισμα. Κανείς δεν μας άκουσε. Άρα ρωτάτε στην απάντηση. Σας. Όλα αυτά που λέμε, όπως το δημοψήφισμα, όπως οι περικοπές των μεγάλων συντάξεων. Αυτό είναι σωστό, εντάξει. Όπως όλες τις προτάσεις που έχει κάνει ένας κεντρών, λόγω τιμής, δεν έχουν ακουστεί. Άρα πώς μας ρωτάτε πώς θα υλοποιηθούν αυτά που λέει ένας κεντρών, ο μικρό κόμμα που λέτε να μπορέσει να τα ακούσει ένα μεγάλο κόμμα. Πρέπει να μας δώσει δύναμη ο ελληνικός λαός για να μπορούμε να ακουγόμαστε και να είμαστε παράγοντας που θα λογοδοτούν τα κόμματα τα μεγάλα και ότι θα κάνουν μόνοι τους ό,τι θέλουν. Ωραία, είναι μια απάντηση αυτό. Κύριε Ρωμανέ, κρίνεται. Πάμε τώρα. Νομίζω ότι. Εθνικός λέει ότι. Δεν πρέπει να είναι όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί. Εγώ συμφωνώ. Ο κύριος Τσίπρας δηλαδή θέλει οι δυο τους. Και εγώ έχω την άποψη. Ποιος ενισχύει το δίπολο. Εσείς τι γνώμη έχετε, ότι οι δυο τους, εσείς διαφωνείτε με τους δυο τους.
Έτσι. Λογικό. Το να γίνουν μόνα είναι σε ένα δίπλο. Δύο κόμματα υπάρχουν. Ο Τσίπρας φοβάται τη γεννηματά. Και να σου πω και κάτι. Αυτό δεν θέλει να είναι γεννηματά. Είστε δημοσιογράφοι. Είναι σαφέ αυτό. Ο Σπύριζης και ο κύριος Κουρουμπλής είχαν χάσει τις καρέκλες τους και πήγαν να τις βρούνε στον κύριο Τσίπρα. Στελέχη του Πασόκ ήταν και μάλιστα και τέος και υπουργοί. Δηλαδή δεν έχει πάει όλη η σύψη. Έχουν πάει και δεν μπορούσε να πάει. Ήταν η σύψη, δηλαδή το 40% που έγινε ο Τσίπρας. Του ψηφοφόρου, ρε παιδί. Μα ψηφίζουν κάποια στελέχη. Πιστεύουν σε κάποια στελέχη και πάνε και κάνουν τη μετακόμιση αυτή. Να σα θυμίσω, εσείς είστε μικρός βέβαια, αλλά σίγουρα το έχετε διαβάσει, ότι και παλαιότερα, το 1974, εγώ θα σας πω πιο παλιά, που έγινε η μεταπολίτευση, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής πήρε στελέχη της Ενώσεως Κέντρου. Ο Ανδρέας Παπανδρέου επίσης. Έκανε μεγάλη διεύρυνση στην Ενώσεως Κέντρου. Στην Ενώσεως Κέντρου. Ο Μητσοτάκης πήγε στην Ενώσεως Κέντρου. Μα ήταν 74 βουλευτές. Την αποστασία την ξεχνάμε με τους 74 βουλευτές. Δεν ξέρετε την αποστασία, κύριε Γεωργιάδη. Μην το άνοιξε τα φίλια μου μαζί μας. Δεν κάθομαι να συζητήσω. Λέω για ένα γεγονός. Ότι ρίξανε μια κυβέρνηση του κέντρου. Μην το ανοίξετε αυτό. Και κάναν συγκυβέρνηση με την ΕΡΕ. Γιατί δεν είναι λύση. Απλά λέμε γενικότερα ότι δεν το ξεχνάμε. Ο Ανδρέας Παπανδρέου ήταν μεγάλο ηγέτη. Ο Ανδρέας Παπανδρέου ήταν ηγέτη όμω, κύριε Χατζή. Ήταν ηγέτη. Ο Τσίπρας δεν είναι ηγέτη. Ο Τσίπρας είναι ένα πολιτικό λαοπλάνο και τυχοδιώκτη. Καλά, και ο Ανδρέας έξω από τον ΝΑΤΟ και από την Ευρώπη έλεγε και. Τώρα ο Ανδρέας έλεγε τα πάντα στα όλα και διορίσαμε όποιον μιλάει ελληνικά. Να θυμηθούμε για τα παλιά. Γιατί συνέχεια υπάρχει. Κύριε Γεωργιάδη, σας πω κάτι, επειδή είστε νέος άνθρωπος. Αυτοί που διοριστήκανε. Όχι, όχι. Αυτοί που διοριστήκανε επί Νέας Δημοκρατίας, επί ΠΑΣΟΚ, επί ΣΥΡΙΖΑ τώρα είναι Έλληνες. Είναι Κινέζοι. Κάποιο κοιτά να βολέψει το παιδί του. Εγώ διαφωνώ, αλλά αυτό δεν πρέπει να ρίχνουμε το ανάθεμα. Όχι, κύριε Χατζή, αυτή τη στιγμή όπως λειτουργεί ο δημόσιος. Διαφωνώ, σύμφωνοι. Δεν πρέπει κάποια στιγμή να γίνει ένας εξοδολογισμός. Βεβαίως. Δεν πρέπει να σταματήσουν τα ρουσφέτια. Αλλά πρώτα, κύριε Γεωργιάδη, πρέπει να υπάρξει ένα θεσμικό πλαίσιο που να περιφρουρεί αυτή τη διαδικασία. Δεν διαφωνώ. Μην δεν θέλω να σε αλλά ποιος, δεν θέλω να ποιος σε παίρνει το πολιτικό κόστος. Δεν θέλω να σε μόνο εμείς μιλάμε όταν ο για το δημόσιο τομέα. Ο Πεπών και έφτιαξε το ΑΣΕΠ, δεν εξελέγει. Έτσι. Έχασε τις εκλογές. Μα αυτό είναι το πολιτικό κόστος. Αυτό είναι το πολιτικό κόστος που ζητάμε εμείς σαν ως κεντρών να κάτσουμε στο ίδιο τραπέζι με όλα τα κόμματα ώστε να μπορέσει να μοιραστεί το πολιτικό κόστος. Ένα τελευταίο για την προοδευτική σχολή. Γι' αυτό λέμε ότι πρέπει να κάτσουμε στο ίδιο τραπέζι για το καλό της χώρας. Όχι, έτσι ένα σχόλιο. Επειδή εγώ είμαι καλοπροαίρετος και να δεχτώ ότι πράγματι ο Τσίπρας του άλλαξε το mentality όλο, το τιμήρει αλλιώς και θέλει πράγματι να φτιάξει μια πραγματικά προοδευτική συμμαχία. Προοδευτική συμμαχία και Μαδούρο πάνε μαζί. Είναι δυνατόν να στηρίζει το Μαδούρο και παράλληλα να λες ότι κάνω προοδευτική συμμαχία. Εντάξει, και τώρα στηρίζει το Σάντσες. Δεν έχει να αυτό κάνει. Λέω. Ο Σάντσες είναι όλοι... σοσιαλδημοκράτης. Αλλά ξαφνικά ο κύριος Τσίπρας είναι ο Τσίπρας πήγε υπέρ του κύριου Σάντσε. Θα τα ξεκαθαρίσουμε αυτά. Ο Σάντσες είναι ένα καθαρό σοσιαλδημοκράτης. Ξαφνικά πήγε μαζί του. Ούτε δεξιός είναι ούτε αριστερός. Ήταν στην αντίπερα ο Τσίπρας. Είναι ο ορισμός της πολιτικής κολοτούμπας. Θα τους πουλήσει όλους όπως πούλησε το πνευματικό του πατέρα, όπως πούλησε την Κωνσταντοπούλου. Τώρα πούλησε τους Ποντέμος, πουλάει όλους, κάνει μια μεταστροφή πλήρη. Το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι η καρέκλα. Αυτός είναι ο Τσίπρας. Καλά. Μη γελιόμαστε. Δεν έχουμε χρόνο να σου λέγα τώρα. Να σε πηγαίνω λίγο παλιά, θα το ξανακάνω. Για να ενδιαφέρει την καρέκλα και τι έχουν κάνει. Όπως είστε τους τρεις, θα σας ξαναφέρουμε. Όποτε θέλετε. Για να έχουμε περισσότερο χρόνο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε. Ευχαριστούμε. Και πρόεδρος της Βουλής σας εύχομαι, κύριε Γεωργιάδη. Εγώ θέλω να είμαι το πρόεδρος της Βουλής. Σημαίνει ότι θα είμαι σε κυβερνών κόμμα. Ή θα είμαστε κυβέρνηση. Ή θα συγκυβερνήσω. Ας δούμε στο μέλλον. Καλή επιτυχία. Και εγώ στην Αλβαθίνα. Και εσύ στην Αλβαθίνα, μα εσύ πας στην καλύτερα από όλους. Εσύ ούτως ή άλλως είσαι στο όλο το πακέτο. Το κόμμα να πάει καλά και όλοι οι υπόλοιποι εμείς να συμβάλλουμε. Τι θέλεις τώρα. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Δευτέρα, ακόμα μια κουβέντα. Τη Δευτέρα παρουσιάζουμε τους ευρωβουλευτές. Στο Πλάζα, στις 7.00.